Χρήστος ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο δανεισμός των Καρμπόβνικ και Ρόνι Λόπες. Για το Γενάρη προφανώς, ε. Για το Γενάρη. Ναι. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Ωραία. Να πω για τον Καρμπόβνικ ότι ο ατζέντης του παίκτη πριν... Πες γιατί ρωτάει και ένας άλλος φίλος σκέτο για τον Καρμπόβνικ. Πάμε. Ναι, είχε κάνει δηλώσεις στο εξωτερικό. Ναι. Στην Πολωνία, γιατί τον είχαν ρωτήσει οι Πολωνοί γιατί δεν παίζει τώρα ο Καρμπόβνικ. Είχε πει ότι είναι τραυματίας, που ισχύει δηλαδή. Ναι. Είναι τραυματίας και ότι σε 2 εβδομάδες έχει μιλήσει με τον προπονητή και τον υπολογίζει ο προπονητής για τη συνέχεια κτλ. Ωραία. Οπότε. Πάμε, Δημήτρη, μπαμπαμ. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι. Ωραία, ναι. Το είπαμε. Πάμε. Λοιπόν, Ευγένιος. Τώρα που έφυγε ο Τσάβη και πήγε στην Μπαρτσελόνα και υπάρχει και το Κόπα Αφρικά, υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να κάνει κανένα χτύπημα για επιστροφή Γκιγέρμε? Δύσκολο το βλέπω, όχι. Ωραία. Ένας άλλος φίλος ρωτάει ο Μπουχαλάκης έχει κληθεί. Τα είπαμε, αδερφέ, αυτά στην αρχή της εκπομπής. Για βασικό τον προορίζει ο Φανσίπ μαζί με το Σιώπη στην 11η. Τα είπε ο Συριώδης. Βάσει τραυματισμών, υπάρχει περίπτωση να καλπάσει ο Σεμέδο και να εμφανιστεί στην αποστολή? Αποστολή εννοείται για τον ντέρμπι. Για την ΑΕΚ. Όχι, δεν τον βλέπω, όχι. Okay. Ο Νίκος, θα υπάρξει επιστροφή Κούτρη από Γενάρη? Δεν το ξεχνάνε ποτέ τον Κούτρη πάντως. Οι Ολυμπιακοί δεν το ξεχνάνε. Ναι. Πάντα στέλνουν. Όχι, πάντα. Όχι, πάντα. Ναι, υπάρχει. Όχι, δεν το νομίζω. Γιατί δεν, και τις 2 φορές που έφυγε ιδανικός ήταν επιλογή του Μαρτίνς. Ωραία. Οπότε για ποιο λόγο πιστεύει. Ναι. Του Μαρτίνς δεν του άρεσε ο Κούτρης. Ναι, δεν του άρεσε. Δεν ξέρω πώς το είχε. Όπως δεν του αρέσει και ο Γιάννης ο Μασούρας από την άλλη πλευρά. Ναι. Ναι, με τα 2 παιδιά αυτά δεν ξέρω πώς. Αυτή είναι η απόφαση. Δηλαδή συνέχεια δανεικούς, τους δοκίμασε ξανά δανεικούς. Δεν του κάθεται, δεν του έχει κάτι καλά. Εγώ θα πω κάτι, όπως λέω τα δίκια και τα στραβά και όλα. Ναι. Ο Μαρτίνς έχει τον ποδοσφαιριστή Ρέαπτσουκ. Ναι. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Μολδαβός. Αμυντικό, σκυλί, να σε πιέσει, να σε μαρκάρει, με την μπάλα οκ, okay, επιθετικά να φτιάξει άστο, οκ. Okay. Αφού έχεις το Ρέαπτσουκ, δικαιούσε να λες δεν μου αρέσει ο Κούτρης. Ένα αυτό. Όχι. Και δεύτερον, ο Γιάννης ο Μασούρας τρέχει 20 φορές πιο γρήγορα από το Ρέαπτσουκ και τον Καρμπόβνικ. Και θα πεταχτεί τώρα ένας τηλεθεατής ή ο Δημήτρης ο Χριστοφιδέλης με την εμπειρία του έχει γεράσει σε αυτό το ρεπορτάζ, άσπρισε, και θα πει, και τι να κάνουμε, να πάει να κάνει στίβο ο Γιάννης ο Μασούρας. Σωστά, αλλά είναι τόσο πολύ πιο μπαλωμένη ο Καρμπόβνικ και ο Ρέαπτσουκ από το Γιάννη το Μασούρα. Και δεν το λέω φόροντας φουστανέλα. Έλληνες οι δύο φέρτες τους. Αλλά ειδικά μάλιστα στον Κούτρη, που παίζει και την ίδια θέση. Τι να πω. Παντελή, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέπεις τον Ρέαπτσουκ παίζει με πρισμένο αστράγαλο, παίζει το παιδί ασταμάτα. Γιατί ο Κούτρης δεν θα παίζε. Όχι, εγώ λέω το θέμα είναι ότι δεν έχεις κάποιον πίσω από το Ρέαπτσουκ. Δηλαδή, ακόμα και τον Καρμπόβνικ, ο Μαρτίνς το χρησιμοποιεί δεξιά. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν έχεις κάποιον πίσω από το Ρέαπτσουκ, δεν μπορείς να λες ότι δεν μου κάνει ο Κούτρης. Ναι, τέλος πάντων. Ή δεν μου κάνει κάποιος άλλος. Σωστό και αυτό. Ναι. Πάμε. Παπασταθόπουλος παίζει με ΑΕΚ. Ναι, θα παίξει. Θα το ξεπεράσει το θέμα. Το γόνατο θα παίξει. Οκ. Okay. Ο Γιώργος λέει γιατί ο Μπα δείχνει να είναι λίγο έτσι εκτός νερών. Επειδή δεν έχει διάρκεια στις συμμετοχές, επειδή λέει έχει κάνει κάποιο χειρουργείο και είναι ακόμα, έχει κάνει χειρουργείο και είναι ακόμα εκτός νερών. Γιατί? Και τα δύο είναι. Γιατί έκανε το χειρουργείο στη μέση, έχασε 2-3 μήνες, έχασε και την προετοιμασία. Δεν είχε κάνει την προετοιμασία που έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει παιχνίδια, όντως, γιατί παίζει συνέχεια ο Σισε με τον Παπασταθόπουλο. Και τρίτο, πάνω στην αγωνία του να δείξει, να κάνει, να βγει περισσότερο πάνω στην μπάλα ή να κάνει περιττή ενέργεια, κάνει και το λάθος. Mm-hmm. Οπότε όλα μαζί παίζουν ρόλο.